Φέτος συμπληρώνουμε 30 χρόνια από την επίσημη παρουσίαση του project που λέγεται Ίντερνετ, το γνωστό σε όλους Ίντερνετ. Ξεκίνησε πριν 30 χρόνια σαν απλή ιδέα μεταφοράς πληροφοριών και συγκεκριμένα μιας φωτογραφίας μεταξύ δύο πανεπιστημίων, και σήμερα φτάσαμε εδώ που είμαστε, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πλέον είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Όλες οι πληροφορίες και όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε μπορούμε να τα βρούμε στο διαδίκτυο, με τα θετικά και τα αρνητικά του πάντα. Το διαδίκτυο πρώτα απ' όλα χρησιμοποιήθηκε για έβρεση πληροφοριών. Η πρώτη αρχική σκέψη ήταν να προσπαθούμε να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, που όπως γνωρίζουμε όλοι είναι το σημαντικότερο στη σημερινή κοινωνία. Στη συνέχεια έχει εξελιχθεί και σαν μέσο αποθήκευσης δεδομένων, σαν μέθοδος πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, και προσφάτως και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι και το σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες από τις 100 πρώτες εταιρείες στον κόσμο είναι ηλεκτρονικές πια. Τελευταίο και πιο γνωστό σε όλους είναι το Google, ας πούμε. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν καλοί και κακοί, έτσι και στο διαδίκτυο υπάρχουν καλοί και κακοί. Το θέμα είναι πώς αποφεύγουμε τις κακές ενέργειες του ίντερνετ, και το κυριότερο πώς προσπαθούμε από τα καλά να επιλέξουμε αυτά που είναι και τα σωστά, γιατί δεν είναι όλα σωστά. Όπως υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες, καλοί και κακοί γιατροί, καλοί και κακοί οτιδήποτε, έτσι υπάρχει και στο ίντερνετ. Δεν σημαίνει ότι άπαξ και το είδαμε στο ίντερνετ είναι σωστό. Πρέπει να το ελέγχουμε. Πριν 10 χρόνια, μην πάω πολύ πίσω, πριν 10 χρόνια ήμασταν όλοι σκεπτικοί. Τώρα αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι το ίντερνετ, το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, οι νεολαίοι πιο εύκολα, οι μεγαλύτερες ηλικία πιο δύσκολα. Αλλά το χρησιμοποιούμε πια όλοι. Το εντυπωσιακό είναι η πρώτη φορά που μαζί με τον συνεργάτη μου τότε, τον κύριο Νάσενα, είχαμε φτιάξει την εταιρεία την CopuLink, αντιπρόσωπη στο Άργος, και συνδέσαμε το πρώτο μόντεμ που κάναμε σύνδεση με την Αθήνα για να φέρουμε την πρώτη εικόνα στο Άργος. Μιλάμε τώρα ότι ήταν απίστευτα τα πράγματα, δηλαδή για να κατεβάσεις ένα αρχείο κάποιων χιλιοστών τώρα, που πολύ μικρό αρχείο, που περιμέναμε και όλη τη νύχτα. Και καθόμαστε και περιμέναμε με τις ώρες. Και άμα κοβόταν ξανά πάλι από την αρχή, εποχές ανιστόρητες. Νομίζω ότι το ίντερνετ άλλαξε δύο πράγματα στη ζωή μας. Το πρώτο που άλλαξε θεαματικά είναι την πληροφορία. Δηλαδή, αυτός που θέλει να βρει κάτι για οτιδήποτε θα το βρει. Αν ξέρει ειδικά να ψάξει, το βρίσκει πολύ γρήγορα. Το δεύτερο είναι η εμπορική εκμετάλλευση του διαδικτύου, είτε από πλευράς εμπορικής, καθαρά εμπορικής, φτιάχνοντας κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και σαν χώρος αποθήκευσης. Δηλαδή το μέχρι τώρα πρόβλημά μας, το έχετε συναντήσει και στο κανάλι σας και πολλοί άλλοι, έχουν ένα πρόβλημα που θα αποθηκεύσουν δεδομένα. Με τον καινούριο τρόπο, με τα συστήματα που έχει βρει η Apple, με τα iCloud και τέτοια συγκεκριμένα, μια και το γνωρίζω περισσότερος κόσμος, υπάρχουν πια διαδικτυακά σημεία αποθήκευσης που μπορείς να αποθηκεύεις τις δουλειές σου ή τα σημαντικά σου έγγραφα και να μην τα χάνεις ποτέ και να έχεις πρόσβαση από οπουδήποτε. Άρα ουσιαστικά αυτά τα δύο. Εκείνο που θα γίνει και ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μέσα στην πενταετία, είναι η virtual reality με 3D συστήματα, τα οποία και αυτά θα είναι διαδικτυακά. Βέβαια ήδη έχουν αρχίσει και εμφανίζονται, αλλά ακόμα πολύ βρεφικά. Εγώ έχω ένα κατάστημα στο Άργος. Πόσοι με ξέρουν. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να μάθει το Άργος. Φτιάχνοντας ένα κατάστημα μπορεί να μάθει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Δηλαδή ειδικά αν το προϊόν που πουλάω είναι τέτοιο που είναι δύσκολο να βρεθεί, είναι ακόμα πιο εύκολο να με βρουν από οπουδήποτε στον κόσμο. Και ένα πράγμα, μια και μου δίνει την ευκαιρία, που πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος εδώ στην περιοχή, ειδικά τα αγροτικά προϊόντα, συσκευασμένα ημί, θα έπρεπε ήδη να είναι στο διαδίκτυο, όπως είναι σε άλλες περιοχές. Εδώ δεν το κάνουμε. Φανταστείτε ότι έχετε ένα μαγαζί που η πρόσωψή του είναι μόνο ένας δρόμος. Φανταστείτε και ένα μαγαζί που έχει πρόσωψη σε όλους τους δρόμους του κόσμου. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Αυτό ακριβώς είναι το διαδίκτυο. Έχεις ένα μαγαζί από το οποίο περνάει ο κόσμος. Αυτό είναι το ίντερνετ. Η εμπορική πλευρά του. Υπάρχει και ενημερωτική.
ότι μπορείς να μάθεις. Δεν έχει ηλικία. Ένας άνθρωπος 50 χρόνων, 70 χρόνων, 100 χρόνων μπορεί να κάτσει μπροστά στο PC και να κάτσει να διαβάσει, να μορφωθεί, να ασχοληθεί και να ξέρει αν αυτό που ακούει είναι σωστό ή λάθος. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε τους γύρω μας μόνο. Το διαδίκτυο ήταν από τα επιτεύγματα της εποχής μας, σωστά επιτεύγματα της εποχής μας. Υπάρχουν πάντα και αρνητικά, το είπαμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται λάθος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα σταθούμε σε αυτούς. Πρέπει να σταθούμε σε αυτούς που είναι σωστοί.